Αυτά ξεκινάμε γιατί είναι αρκετά και δεν θέλω να βγει τεράστιο που θα βγει, αλλά να μην βγει πάρα πολύ τεράστιο το βίντεο και σας κουράσω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τα πάω με τη σειρά, όχι προτεραιότητας τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, ούτε καν, αλλά ούτε, δεν είναι χύμα. Άλλα είναι μακιγιάζ, άλλα είναι περιποίησης κτλ, ό,τι πιάνει το χέρι μου. Το πρώτο που πιάνω είναι περιποίηση το λες όλα αυτά βέβαια, είναι ένα προϊόν για τα μαλλιά, είναι το αγαπημένο μου αυτό εδώ πέρα, το σαμπουάν της Γιασεμής, είναι από τη σειρά Silk and Keratin Shampoo που έχει, έχουμε πει, βιοτίνη, αργανέλο, καστόρια λέω, λέει ότι είναι για κανονικά και όχι κανονικά, για ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά, αλλά μπορούν όλα τα μαλλιά να τα χρησιμοποιήσουν. Σας έχω ξαναπεί ότι μπείτε στο site της να δείτε τι θέλετε, αν έχετε βαμμένα μαλλιά, αν έχετε μαλλιά με κερατίνη, αν είναι κανονικά όπως είναι τώρα τα δικά μου, παίρνετε αυτό και γενικά μπείτε ψάξτε αν σας ενδιαφέρει. Είναι το σαμπουάν που μόνη μου το τέλειωσα μέσα σε ένα 7 μηνό. Είχα πάρει τα 500 ml και ξαναπήρα και εννοείται έχω. Πάρα πολύ ωραίο. Γενικά με τη θεραπεία, με όλη τη... Όχι τη, με τη... Ναι, θεραπεία, αλλά με όλο το σετ που χρησιμοποιώ, έχω δει να μειώνονται η τριχόπτωση, δηλαδή οι μαλλιά δεν μου πέφτουν. Δεν είναι πια λιπαρά, δηλαδή μπορώ να κρατήσω... Μέσα στο χειμώνα, όχι τώρα το καλοκαίρι που υδρώνεις, πηγαίνεις θάλασσα, θέλεις να λούζεις και το κεφάλι σου και υδρωμένος να μην είσαι και να μην έχεις πάει θάλασσα, να δροσίσεις και το κεφάλι. Μέσα στο χειμώνα μπορώ να κρατήσω τα μαλλιά μου να μείνουν άλουστα, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα να λουστώ μια φορά την εβδομάδα. Από εκεί πέρα που ήθελα κάθε δεύτερη και τρίτη μέρα να λουστώ. Οπότε πολύ καλά. Ναι, έχω δει ότι έχει μειώσει τη λιπαρότητα, έχει μειώσει τη τριχόπτωση που πέφτανε τρίχες, πτούφες, λες και μαδούσε γατί ήταν μέσα στο σπίτι. Έχω δει φύτρες, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω πάλι αν είναι εφικτό, αλλά βλέπετε αυτά εδώ πέρα είναι φύτρες. Τα είχα δει εδώ και αυτό εδώ αρκετό καιρό, από τότε που ξεκίνησε και είχε περάσει κανένα εξάμενο πρώτη φορά που τα είχαμε αγοράσει, αλλά... Ξέρεις που ξεκίνησε και έβγαινε φύτρα, έλεγα έλα μωρέ θα τα είχα κτλ. Τώρα όμως που έχουν μακρύνει μετά από 2 χρόνια που ήδη τα χρησιμοποιώ, εντάξει. Ξέρω ότι ευθύνεται αυτό εδώ πέρα, γιατί όχι μόνο το σαμπουάν, όλη η σειρά, γιατί ήξερα ότι εγώ δεν είχα φύτρες, δηλαδή αν είχα αυτές τις κάτι 2-3 τρίχες, δεν μεγάλωνα και όμως έχουν μεγαλώσει. Και το έχει δει και η κομμότριά μου και έχει ενθουσιαστεί και λέει ναι, όντως έχεις φύτρες, όλο το κεφάλι σου είναι τίγκα στη φύτρα. Οπότε ναι. Το επόμενο που είναι και 2 προϊόντα, δεν είναι μαλλιών, έχω άλλο ένα προϊόντα μαλλιών, θα το δούμε στη συνέχεια. Άλλα 2 προϊόντα που είναι ίδιας κατηγορίας, είναι τη Sien, από τη μάρκα της περιποίησης του Little, τέλος πάντων. Και τα 2 είναι ίδια, οπότε θα δούμε το ένα. Είναι μισελέρ νεράκι που είχα πάρει για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, έχει μέσα νερό από μπαμπού, πανθενόλι, γλυκερίνη και δεν έχει ούτε άρωμα ούτε και αλκοόλ, όντως δεν μυρίζει τίποτα, δεν έχει κάποια μυδροδιά, όχι ούτε καν. Μου αρέσει αυτό εδώ πέρα διότι καταρχήν ξεβγάζει πάρα πολύ εύκολα το μακιγιάζ, τη μάσκαρα, το make-up, όσους στόχους και να είναι, φεύγει, βγαίνει. Νομίζω λίγο με διάβροχη μάσκαρα δεν αφαιρεί, δυσκολεύεται, όχι ότι δεν μπορεί. Εντάξει, δεν λέει ότι είναι και για διάβροχα εδώ που τα λέμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν σε τσούζει τα μάτια, αφαιρεί πάρα πολύ γρήγορα και εύκολο το μακιγιάζ χωρίς να τρίβεσαι και έχει γύρω στα 2 ευρώ, ένα κάτι, 2, τίποτα τζάμπα. Πάρα πολύ ωραίο και επίσης μου αρέσει το γεγονός ότι έχει τέτοιο πραγματάκι που κάνει tap tap με το πομπόνι ή το βαμβακάκι ό,τι έχει ο καθένας. Απλά το μόνο που δεν μου αρέσει σε αυτό είναι ότι πετάει λίγο προϊόν από εδώ και από εκεί, αλλά κατά τα άλλα είναι υπέροχο και βρίσκεται μόλις στα 250 ml. Το επόμενο που σας είπα πριν λίγο ότι είναι για μαλλιά, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι από τη Schwarzkopf Got To Be, ναι, είναι ένα ξηρό σαμπουάν, Instant Refresh για έξτρα όγκο και καλά είναι Breezy Tropical ή μυρωδιά.
καθαρό όγκο μπουστάρισμα, δεν αφήνει ασπράκια και μυρίζουν τα μαλλιά σου σαν φρεσκουλουσμένα. Εντάξει, είναι πιο υπέροχο, όχι πιο υπέροχο, λάθος. Είναι πιο καλό από τις Batist. Εμένα τις Batist δεν μου αρέσει. Δεν μου άρεσε όταν τα είχα, αλλά δεν είχα και άλλη επιλογή, δεν μπορούσα να βρω κάποιο άλλο. Και όταν δοκίμασα αυτό, γιατί έλεγα ότι... τις Batist... ας δοκιμάσω και κάτι άλλο, και όταν βρήκα, γιατί δεν με ενθουσίαζε, ήταν σαν να έβαζα κάτι ξηρό πάνω στο κεφάλι μου. Ούτε κάτι να μου σχοβολάει, ούτε έπαιρνε τη λιπαρότητα, τίποτα από όλα αυτά που όλοι εκθιάζουν. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, και βρήκα αυτό, παιδιά, είναι καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Τιμή δεν θυμάμαι, δεν είναι γύρω στο δεκάρικο να έχει. Άμα το βρείτε με έκπτωση στον αλφαβήτα, άντε να πάμε στα 7, 5, 7, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, μου σχοβολούσε ωραία, έπαιρνε ωραία τη λιπαρότητα, άφηνε σπάνια ασπρίλα, θα άφηνε μόνο άμα θα τάπωνε εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ είχα το νου μου, αλλά όχι εκεί πέρα που δεν τάπωνε, ξούτε σε βγάλει μια ασπρίλα και να μην φεύγει. Όλα αφήνουν ασπρίλα, αλλά όχι να μπουκώνουν και συνέχεια. Εντάξει, τις Batist, ξουτ και ασπρίλα, πολύ ωραίο, μου άρεσε, αλλά εντάξει, γιατί μου σχοβολάνε όλα τα μαλλιά, λες και έχεις κάνει μπάνια, αυτό είναι μούφα, δεν γίνεται σε κανένα, αν δεν λουστείς, δεν. Απλά πες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου, δεν προλαβαίνεις να λουστείς. Σου τυχαίνει κάτι άλλο που είχες πει ότι, ξέρεις τι, σήμερα το απόγευμα ή το πρωί θα λουστώ, αλλά κάτι άλλο τυχαίνει και πρέπει να φύγεις. Κοιμάσαι, ρε παιδάκι μου, βλέπεις τα μαλλιά σου ότι είναι οκ, okay, μια χαρά, δεν είναι λιπαρά, δεν έχουν κάποια λιπαρότητα, για να ξυπνάς να μην σου αρέσει, να μην έχουν όγκο. Και είναι μια γρήγορη και εύκολη λύση μέχρι που να λουστείς τη στιγμή που θα μπορέσει. Αυτό. Το επόμενο προϊόν, και το αγαπώ πάρα πολύ και θα πρέπει να το ξαναγοράσω. Είχα πει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος κάποια στιγμή, ότι δεν το βρίσκω, αλλά ψέματα το βρήκα. Έψαξα λίγο καλύτερα, γιατί δεν ήξερα ακριβώς που ήταν οι κρέμες σώματος του αλφαβήτα, που έχουν διάφορες εταιρείες, όχι σαν το Lidl που έχει μόνο από CN. Είναι αυτό εδώ πέρα της Νιβέας. Λοιπόν, θα σας πω, είναι 5-1, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα λέει. 5-1, ολόκληρη φροντίδα. Να, τους 5-1, είναι για ξηρές και πολύ ξηρές επιδερμίδες και έχει κάνει deep, λέει, deep moisture serum, δηλαδή έχει ορό για πολύ βαθιά ενυδάτωση με φυσικό αμυγδαλέλαιο και βιταμίνη ε. Είναι 48 ώρες η ενυδάτωση που δίνει και 1. Βαθιά ενυδάτωση για 48 ώρες, 2. Προστασία επιδερμίδας από την ξηρότητα, 3. Αίσθηση απαλότητας και αναζωογόνησης, άντε μια ώρα, 4. Άμεση απορρόφηση, 5. Λύκη υγιής επιδερμίδα. Και λέγει, καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόσε καθημερινά σε όλο σου το σώμα. Λοιπόν, ό,τι λέει το κάνει. Καταρχήν, πέρα ότι μου σχοβολάει τόσο όμορφα, Νιβέα. Πολύ ωραία, εγώ τώρα όταν το μυρίζω, μου έρχεται το καλοκαίρι το περσινό που το φορούσα συνέχεια μέχρι και πριν λίγο που το τέλειωσα, και έχω τις αναμνήσεις του πέρσι. Τέλος πάντων, έχει ένα ωραίο πλούσιο γαλάκτωμα η κρέμα μέσα, αλλά δεν αφήνει ασπρίλα με την καμία. Όντως ενυδατώνει πάρα πολύ. Εγώ, επειδή είμαι συνέχεια λόγω δουλειάς μέσα στο νερό, και τα πόδια μου εδώ πέρα, τα ικνή μες στα καλάμια μου, που λέμε, εδώ κάτω, κάτω από το γόνατο, καλάμια μες τα λέμε, λίγο λαϊκά, βρέχονται πάρα πολύ, εντάξει, και με τον ήλιο και με τη θάλασσα γίνονται ρημό σαχάρ, πολύ ξηρά. Και όταν ξεκίνησα και έβαζα αυτό, παιδιά, φανταστικό, δεν ξηραίνει μετά το πόδι. Δεν ξηραίνει, όχι σαν τις κάποιες κρέμες, οποιοσδήποτε, που βάζεις και μετά, όταν περάσει κάποιες ώρες, αρχίζει πάλι η επιδερμίδα και είναι ξηρή και λες, Παναγιά μου, λες και δεν έχω βάλει κρέμα. Είναι υπέροχη, πάρα πολύ ωραίο, το συνιστώ και δεν αφήνει ούτε να κολλάς, ούτε ότι δεν απλώνεται ωραίο και να αφήνει ασπρίλα. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Το επόμενο, έτσι, προϊόν, θα σας δείξουμε αυτά εδώ πέρα που είναι όλα τα ίδια.
Η μαμά μου όμως στέλνει και μου λέει τι της άρεσε, γιατί δεν της άρεσε τα προϊόντα. Θα το δούμε μετά μαζί. Λοιπόν, δύο ίδιες μάσκες υφασμάτινες από Shein. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές από Shein. Είναι ενεδετικές και δίνει φρεσκάδα. Είναι για κανονικά και μεικτά δέρματα. Έχει μέσα πράσινο τσάι, αλλά το είναι και γυαλουρονικό όξι. Πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση. Μυρωδιά, δεν θυμάμαι. Δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Έχει πάρα πολύ υγρό μέσα. Και το ύφασμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι μικρούλα. Εγώ δηλαδή το διπλώνω. Σας το έχω ξαναπεί. Πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα δίνει και στο δέρμα μετά τις επόμενες μέρες και ώρες. Εντάξει, όχι μέρες, την επόμενη και τις επόμενες ώρες, αλλά και την επόμενη μέρα δίνει μια ωραία ενυδάτωση και ένα ωραίο έτσι, μια ωραία γυαλάδα, πολύ ωραίο. Έχω αυτό εδώ πέρα της Focalure Forever Young 24K Collagen, ήταν δύο πάτσες, δεν ξέρω αν μου φάνηκε, δύο πάτσες κάτω από τα μάτια, αλλά είχαν ξεραθεί, οπότε τα έβαλα, δεν τα έβαλα, αυτό είχαν ίσα μόνο μια υγρασία. Δεν έχω άποψη να πω. Στέλνουμε σαν γρήγορα. Μετά πάλι από Shein είναι αυτή εδώ πέρα η μάσκα με ρόδι και είναι για ξηρό, πάρα πολύ ξηρό δέρμα. Έχει ρόδι, κολαγόνο και γελουρνικό. Το ίδιο και αυτό. Μπορεί αυτό ένα τσίκ να είναι πιο ενυδατικό, αλλά τα βλέπω ακριβώς τα ίδια, δεν ξεχωρίζω κάτι. Απλά αυτό να είναι ένα τσίκ πιο ενυδατικό. Πολύ ωραίο. Τα ίδια με την πράσινη, δηλαδή ό,τι είπα για την πράσινη αυτή εδώ, ισχύει και για αυτήν. Της Biotene εδώ πέρα το γυαλουρονικό, Hyaluronic Tissue Mask, δίνει μια για όλη μέρα και ενυδάτωση αλλά και ακτινοβολία. Παιδιά, όντως αυτή εδώ πέρα έδωσε πάρα πολύ ακτινοβολία και λάμψη στο πρόσωπό μου. Την είχα κάνει από βραδύς και το πρωί κάποια στιγμή γύρω στις 10.30-11 είχα κάνει story. Δεν ξέρω αν με ακολουθείτε στο Instagram και δεν ξέρω αν με ακολουθείτε και άμα το είχατε δει, ότι έδινε μια πάρα πολύ ωραία λάμψη στο πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ και ενυδάτωση full. Δηλαδή και την επόμενη μέρα αν δεν έβαζα κρέμα. Τρόπος που λέγει, δηλαδή δεν υπάρχει στιγμή που να μην δε βάλεις, να κάνεις μια απλή ρουτίνα τέλος πάντων το πρωί και να μην δεν έβαζα, απλά να το είχα έτσι, ήμουν λες και είχα βάλει την πιο ενυδατική κρέμα όλου του κόσμου. Συνεχίζουμε τώρα, αχ, με το αγαπημένο μου, με αυτό εδώ πέρα τον αφρό, βασικά σαπουνάκι αφρό, γίνεται αφρός, είναι από τη Natura Siberica, Anti-Ox Wild Blueberry, είναι από αυτή τη σειρά. Είναι κρέμα που γίνεται αφρός όπως σας είπα. Και από πίσω τι λέει, να σας πω λιγάκι τι περιέχει, δεν μπορώ να δω. Το μόνο που λέει ότι είναι ένας κρεμόδης αφρός καθαρισμός που μακρύνει ρήπους και μακιγιάζ, ρενετώνει βάθος και θρέφει. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα χρησιμοποιήσει αυτό ποτέ. Και να έχω μακιγιάζ πάνω μου, make-up, όχι. Αλλά άμα κάπου σε κάποιο σημείο δεν είχα ξεβαφτεί καλά, γιατί πέρασε αλλά δεν το ξέβαψε πολύ καλά, γιατί ήταν τίγκα το μπαμπακάκι μου, έβλεπα στο χέρι μου ότι έφευγε το μακιγιάζ και δεν φαινόταν μετά τίποτα. Μου άρεσε πάρα πολύ, όντως τρέφει, όντως συνειδετώνει. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά blueberry. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε στα 8-8,5 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία και θέλω να το ξαναγοράσω όπως και δίποτε. Το επόμενο. Α, και άλλο προϊόν της μαμάς μου. Το αφήνω στην άκρη. Να το δούμε μετά στο τέλος όλα μαζί. Το επόμενο. Πού είναι το κουπάκι? Εδώ. Είναι αυτή η κρέμα ματιών από B-Factor. Έχει μέσα προβιταμίνη β5, είναι collagen hyaluronic eye cream, είναι όλο αυτό εδώ πέρα, μ' αρέσει πάρα πολύ, θυμίζει λίγο το packaging. Aurora, όταν το είχα δει λέω, Aurora μου θυμίζει, δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε πρώτος, η B-Factor, η Aurora κτλ. Γενικά πολλές ελληνικές εταιρείες έχω δει ότι έχουν τέτοια τσιμπουκαλάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ ενυδατικό, η κρέμα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν έκανε κάτι, αν λέει από πίσω κάτι να κάνει.
Όχι, δεν θυμάμαι, δεν το μελέτησα. Απλά ήταν πάρα πολύ ωραία ενυδατική. Όντως φαινόταν ότι είχε και κολαγόνο και γυαλουρονικό, γιατί δεν ένιωθα στιγμή να μου τραβάει, ξέρεις, ξηρότητα κάτω από το μάτι. Με αυτή την έννοια, ότι δεν έχει ενυδατωθεί καλά η περιοχή, οπότε σαν να με τραβάει αυτό. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ανακουφιστικό που υπάρχει αυτό το μαραφέτητο, την πύλια που μπορείς να έρθεις μέχρι εδώ, να κάνεις και τους κύκλους, να κάνεις έτσι διάφορα μασάζ γύρω από το μάτι, εννοείται με προσοχή, και οχταράκια, και να κάνεις και αυτό εδώ πέρα και έτσι, ή και μόνο με αυτόν τον τρόπο, για να αιματωθεί καλύτερα το μάτι τοποθετώντας τη κρέμα. Το επόμενο που το αγαπώ και το έχω ξαναπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το ξαναπάρω, είναι από την Aloe Plus Colors, που είναι γυαλουρονικό οξύ, face serum, είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο πραγματάκι. Τα αγαπώ, το λατρεύω, πάρα πολύ ωραίο. Στην αρχή δεν μου είχε αρέσει η μυρωδιά του, έλεγα μυρίζει σαν γρασίδι, μετά το είχα συνηθίσει, εννοείται μέσα έχει κολαγόνο και γυαλουρονικό και μαστίχα. Πάρα πολύ ωραίο, όπως η ML είναι 100 και κρατάει κοντά ένα χρόνο, που εγώ το φορούσα πρωί βράδυ και κάποια στιγμή το έβαζα μόνο το πρωί. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει τέτοιο ψιτ εδώ πέρα, έχει ένα πρασινοπό χρώμα να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο και είναι εντατικό πριν να βάλεις τη κρέμα σου σαν ορός, αλλά και πριν κάνεις την προετοιμασία του μακιγιάζου και να χρησιμοποιήσεις αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, γύρω στα 10 ευρώ αν δεν απατώμε. Αναλόγως βέβαια και που μπορεί να το γράσεις, γιατί μπορείς στο φαρμακείο να το έχει 10, ενώ να μπει σε κάποιο κατάστημα μακιγιάζ και στο ίντερνετ ακόμα και να το έχει τύπου 7 και 8 ευρώ αναλόγως. Πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό και για πριν τη ρουτίνα του μακιγιάζ, αλλά και πριν το να βάλεις τις κρέμες σου, πάρα πολύ ωραίο, και είναι πολύ ωραίο και τώρα το καλοκαίρι αυτό, γιατί και κάνει πολύ ωραία ενυδάτωση λόγω ότι είναι της αλόης, αλλά και στο αναζωογονεί κάπως, άμα έχεις ψιλοκαεί βοηθάει πάρα πολύ η αλόη. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα, το We Love, είναι αποσμητικό, λέγεται τύπου ρολόν, αλλά δεν είναι ρολόν. Είναι We Love the Planet, You Love Stank Fresh Naturally, και είχα την μυρωδιά Sweet Serenity, που η Sweet Serenity ήταν με τριαντάφυλλα και μύριζε σαν λουκούμι. Πάρα πολύ ωραίο, το είχα φτάσει εδώ, αυτά τα κομματάκια τα βγάζα και τα λιώνα κάπως, αλλά δεν μπορούσα να κάνω άλλο, γιατί πέφτανε κάτω, οπότε γινόταν κακός χαμός. Μου σχοβαλάει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω γι' αυτό. Αυτό είναι ένα φυτικό, πολύ, με πολύ καλά συστατικά, αποσμητικό για την περιοχή της μασχάλης. Να σας το δείξω, γιατί νομίζω δεν σας το δείξα. Μου αρέσει αρκετά. Λέει δεκριτικό άρωμα από έλαιο τριαντάφυλλο με μέλι και επιπαγαρικά, που θυμίζει λες και είναι λουκούμι τριαντάφυλλο το φας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι δεν έχει ούτε αλκοόλ ούτε τίποτα βλαβερό για την περιοχή, είναι τέρμα φυσικό και φυτικό. Μου άρεσε που ήταν έτσι σε τέτοια μορφή, δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ σε τέτοια μορφή, αλλά δεν ξέρω αν θα το ξαναγοράσω, διότι έχω βρει κάτι άλλο που με έχει αρέσει περισσότερο, που είναι σε ρολόν, που εγώ είχα μάθει με ρολόν, ενώ αυτό που ήταν έτσι σε στίκ σαν πάστα κάπως το στίκ μέσα, κάτι όταν... Ναι, μου σκοπουλούσε και όταν ίδρωνα δεν φαινόταν ότι φοράω ένα φυτικό ρολόν τύπου ή το οτιδήποτε. Ήταν σαν να ήταν τίγκα στο χημικό, πάρα πολύ καλό δηλαδή. Ούτε μύριζε υδροτήλα κάτι, μου σκοβολούσα. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Ναι, μεν βάζεις και εννοείται μετά θα κάνεις μπάνιο, αλλά μέχρι που να πας σπίτι σου να κάνεις μπάνιο, δεν πρέπει να πεθάνεις κι εσύ και οι υπόλοιποι αν υδρώσει ρε παιδάκι μου, και μου σχοβολούσε πάρα πολύ ωραία, και όταν υπήρχε έτσι ένας υδρότας τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω. Ναι, είπα ότι δεν ξέρω αν θα το ξαναγοράσω, όχι γιατί δεν μου άρεσε, αλλά κατά την εφαρμογή λίγο δυσκολεύτηκα, διότι όταν ήταν έτσι πιο κρύος ο καιρός, ήταν πιο στερεό, οπότε
με τη ζεστασιά του σώματος κάπως έλειωνε κάποιες φορές, ενώ το καλοκαίρι ήταν πιο μους, πιο μαλακό, εφόσον και η περιοχή τριγύρω ήταν ζεστή και το σώμα, οπότε έλειωνε πιο γρήγορα. Καμιά φορά ίσως να έβρισκα εδώ σε κάποια έτσι σημεία διάφορα, τέλος πάντων, μικρά κομματάκια και το έλειωνα με το χέρι. Αυτό λίγο, και το καλοκαίρι ήταν ωραία η τοποθέτηση. Λίγο το χειμώνα που χρησιμοποιούσα λιγάκι με δυσκόλεψε, και όταν φορούσα ήδη και η μπλούζα δυσκολευόμουν ακόμα περισσότερο, αλλά πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αν δεν θα το ξαναγοράσω θα είναι μόνο και μόνο για τη χρήση που με ζόρισε. Το επόμενο είναι μια κρέμα, είναι από CBD, είναι hydractive, έχει αλόι, έχει τζοτζόμπα, έχει διάφορα μέσα πραγματάκια. Είναι αυτή είναι εδώ πέρα η κρέμα, αυτή η κρέμα δεν λέει γιατί ήτανε. Α, έλεγε περί υπερενυδατική για κανονικές επιδερμίδες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πάρα πολύ, καλά δεν είμαι πολύ άρεσε η μυρωδιά λόγω ότι έχει μέσα αυτό εδώ πέρα, είναι όμως νόμιμο, δεν είναι παράνομο, παρόλα αυτά να το πω, λόγω του φυτού. Ναι, παρόλο που λέει ότι είναι για κανονικά δέρματα, υπήρχαν στιγμές που το νιώθα πάρα πολύ ενυδατικό και δεν ξέρω αν σε μια λιπαρή θα εφαρμοζε. Δηλαδή, εγώ που είμαι κανονική ξηρή καμιά φορά και ένιωθα ότι έβγαζε αρκετή λιπαρότητα. Οπότε για λιπαρή δεν θα το έλεγα να το δοκιμάσει. Μου πεις το λέει κιόλας, αλλά εγώ είπα είμαι κανονική προς ξηρή καμιά φορά και ζορίζει λίγο το πράγμα. Πολύ καλή, η μυρωδιά του Δημάρσου, αρκετά ενυδατική. Αυτό, μια απλή ενυδατική, δεν είδα κάτι το wow. Και το χρώμα του ήταν λίγο, εδώ δεν ξέρω που φαίνεται μια σταγονίτσα, έτσι κιτρινοπό. Το επόμενο και τελευταίο έτσι από τα δικά μου προϊόντα περιποίησης, μετά πάμε στο μακιγιάζ και στο τέλος θα δούμε της μαμάς μου, είναι το αγαπημένο, γενικά την Aurora την αγαπώ, είναι πάρα πολύ ωραία εταιρεία, ελληνική, τη στηρίζω, μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια τα προϊόντα της, γι' αυτό το λόγο τα στηρίζω, αν δεν μου άρεσαν δεν θα ξαναγόραζα. Είναι αυτό εδώ πέρα, η Μπακουκιόλ, έχει μέσα, καταρχήν είναι ένα gel, είναι μορφή gel, γελουρονικό, έχει Μπακουκιόλ, γυαλουρονικό, του μια ώρα, aloe vera, βιταμίνη B και πανθενόλη. Πάρα πολύ ωραίο, εγώ τη λατρεύω. Καταρχήν είχε ένα ωραίο γλυκό μοβ χρώμα, πολύ γλυκό έτσι λιλά, μ' άρεσε πάρα πολύ. Η μυρωδιά, λίγο να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι, όμορφη μυρωδιά, έτσι καλή, δεν είναι ότι μυρίζεις και πεθαίνεις. Αλλά δεν είναι και τέρμα χημική, δηλαδή μυρίζεις ότι είναι τέρμα στα λουλούδια και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι τόσο όσο για τη μυρωδιά της. Είπαμε, η υφή της είναι σε τζέλ, έχει μια λιλά απόχρωση και πάμε να πούμε. Γενικά, αν φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις, πώς τη λένε, βιταμίνη Α, που η βιταμίνη Α είναι η ρετινόλη, πας εδώ πέρα. Σε μια Μπακουκιόλ τέλος πάντων, εγώ χρησιμοποιώ την Μπακουκιόλ από την Aurora. Ήδη έχω δεύτερη και τη χρησιμοποιώ, ήδη γιατί δεν μπορώ. Και είναι καλή διότι μπορεί, καλέ, διότι μπορείς να κάνεις αντιγύρανση χωρίς να έχεις το φόβο ότι άμα ξεχάσω αύριο να βάλω αντιλιακό τι θα γίνει, μη και υπάρχουν τα αντίθετα αποτελέσματα όπως είναι με την ρετινόλη που πρέπει όπως και δίποτε να βάλεις αντιλιακό και πρέπει μόνο τους χειμερινούς μήνες, κανονικά είναι μόνο τους χειμερινούς μήνες, τώρα άλλοι που το κάνουν και το καλοκαίρι είναι πιο εξειδικευμένα τα πράγματα εκεί, διότι έχει συνηθίσει το δέρμα τους, ξέρουν να μεταχειρίζονται τη ρετινόλη
καλά είναι αν δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε ούτε αισθητικοί ούτε δερματολόγοι και αν δεν έχουμε ρωτήσει και ένας από τους ειδικούς, καλό είναι ότι την όλη τη θεμεδά με το καλοκαίρι, από την άνοιξη και μετά που είναι πιο έντονος ο ήλιος, και να ξεκινήσουμε ξανά το φθινόπωρο, το Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά μες στο χειμώνα. Οπότε το μπακούκι όλοι είναι πάρα πολύ ωραίο συστατικό να το χρησιμοποιείς για όλους τους μήνες του χρόνου. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ για όλους τους μήνες, και χειμώνα και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο. Μόνο το βράδυ, εγώ προσωπικά, αν και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέρα, εννοείται με αντιλιακό, είτε το χρησιμοποιείς το πρωί είτε το βράδυ, πρέπει να βάλεις αντιλιακό, αλλά και καμιά φορά να ξεχάσεις, δεν θα γίνει και κάτι. Καλό είναι βέβαια όμως να ρωτήσετε τους γιατρούς σας, τους αισθητικούς, δερματολόγους, τους γνώστες που έχουν χαρτιά και είστε σίγουροι για αυτούς που ρωτάτε τι στοιχεία, όχι τι στοιχεία, τι προϊόντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τις διάρκειες, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μην ακούτε τώρα εγώ που είμαι μια απλή κοπέλα στο ίντερνετ, για τέτοια πράγματα εξειδικευμένα ρωτήστε καλύτερα το γιατρό σας, γιατί εγώ θα σας πω αυτό που κάνω εγώ. Οπότε εγώ προσωπικά σε ζωή το χρησιμοποιώ όλο το χρόνο την μπακουκιόλη, ρετινόλη δεν χρησιμοποιώ, και αυτή που είχα ήταν σε ωρό διφασικό της φλαφ, το έχω σταματήσει εδώ το Μάιο, δεν χρησιμοποίησα, νομίζω με το κατά τον Απρίλιο σταμάτησα, δεν χρησιμοποιώ πια ρετινόλη σε καμιά μορφή, χρησιμοποιώ μόνο αυτό γιατί κάνω και αντιγύρανση, και προσέχω και για να έχω εννοείται, αλλά δεν θέλω να κάνω πειράματα, δεν χρειάζεται, το χειμώνα ξανά. Απλά αυτό, και μου αρέσει η μπακουκιόλη γιατί είναι και ένα υλικό, τέλος πάντων να το πούμε, δεν μου έρχεται η λέξη, ότι μπορείς να κάνεις και αντιγύρανση με απλά πράγματα, χωρίς βιταμίνη α, τη ρετινόλη δηλαδή, σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εποχές, εννοείται πάντα με τηλιακό. Και τη συγκεκριμένη μπακουκιόλη δεν σε ρεθίζει το δέρμα, διότι έχει μέσα το... Αχ, πώς το λέει, το ξέχασα, την πανθενόλη και την αλόη. Γενικά, για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε την εταιρεία της Aurora's, και ψάξτε και στο ίντερνετ, αλλά εννοείται να ρωτήσετε και τους εξειδικευμένους ιατρούς. Και τώρα κάπου εδώ έτσι σταματάνε τα προϊόντα περιποίησης της ζωής και θα πάμε τώρα στο μακιγιάζ και στο τέλος θα δούμε της μαμάς μου. Ένα από τα αρώματά μου ήταν αυτό εδώ πέρα που τελείωσε, ήταν παλιό έτσι που κυκλοφορούσαν παλιά από το Lidl, είναι Essence The Amour by Suddenly, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι για γυναίκες, αρκετά καλό, ωραία μυρωδιά. Έμενε αρκετά, στον πρώτο καιρό έμενε πάρα πολύ πάνω μου. Μετά ή επειδή πέρασε ο καιρός και σαν έληξε κάπως και δεν είχε καλή διάρκεια, ή εγώ το συνήθισα. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω, το επόμενο έτσι προϊόν είναι αυτό και θα το ξαναβάλουμε στη σακούλα γιατί προχθές με είχε λερώσει. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι Lip Gloss από Pharmacy 3-in-1. Pure Gloss, Jojoba Oil και Βιταμίνη Ε, που έχει και χρώμα και φροντίδα και γυαλάδα. Έχει αυτό εδώ πέρα το ροζ το χρώμα που φαίνεται, είναι απόχρωση 0,5. Λοιπόν, δίνει έτσι ένα ωραίο ροζ χρώμα φούξ στα χείλη, κολλάει αρκετά στα χείλη και δεν με ενθουσίασε για πάρα πολύ, αλλά ok, συνεχίζουμε. Δεν θα το ξαναγόραζα, αν και ήταν δώρο, απλά πρέπει να πω και εγώ την γνώμη μου και την άποψή μου. Το επόμενο προϊόν δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου, είναι μια μάσκαρα από την Technique, skinny μάσκαρα, είναι αυτή εδώ πέρα. Ήταν υποτίθεται καφέ. Δύο φορές να τη χρησιμοποίησα με το ζόρι και την έκλεινα και έβαζα κανονική. Είχε αυτό το βουρτσάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην άκρη, εντάξει τώρα κούμπησε και... Με λέρωσε στο χέρι, αλλά μάσκαρα στο μάτι του τι κάνει, γιατί δες πόσο έχει ξεραθεί, δεν γράφει καν. Νομίζω ότι το έχουμε δει και μαζί, αυτό εδώ πέρα έχει ξεραθεί, έχει γίνει στόχος. Δεν έχω άποψη, απλά δεν ήταν ανοιγμένη και στέγνωσε. Δεν βρήκες. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου foundation που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ξαναβρω. Δυστυχώς, όσο και να το έχω ψάξει, μου δείχνει μόνο εξωτερικό. Είναι από την Body Collection, είναι αυτό εδώ πέρα και το χειρουργημένο το καπάκι, στο κρύψουμε.
και μέσα λερωμένο, ούτε να είναι, τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ πέρα, το μεγαλύτερο που είχα ποτέ σε ποσότητα foundation, είναι το 54. Δεν ξέρω πώς λεγότανε, εγώ έλεγα Body Collection και κατευθείαν την απόκρουση, που ήταν το Oatmeal. Πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ενδυτικό. Ήταν κάτι σαν, όχι ακριβώς σαν σέρουμ με χρώμα, κάτι σαν σέρουμ με χρώμα, κάτι foundation με πολύ έτσι light, πολύ χαλαρό, ελαφρύ κάλυψη. Πάρα πολύ ωραίο. Όταν είχα πάρα πολύ ξηρή επιδερμίδα, αυτό εδώ πέρα το foundation είχε γίνει καλύτερος μου φίλος. Το λάτρεψα, πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να το ξαναβρω να το αγοράσω. Ναι, μεν είχε ελαφριά κάλυψη, αλλά εγώ το έκανα κάποιες φορές που ήθελα την ελαφριά κάλυψη, το άφηνα έτσι με πούδρα μετά και μου κομπλέ. Αν ήθελα πιο έντονη κάλυψη, επειδή ήταν και λάθος το χρώμα, ήταν λίγο πιο σκουρόχρωμο για την επιδερμίδα του χειμώνα τουλάχιστον, ενώ το καλοκαίρι ήταν μια χαρά, παίρνω ένα τσικ χρώμα. Έκανα μίξη με άλλο ανοιχτό χρώμα foundation, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά ήταν, και τώρα πάω να δω, ψέματα, λάθος. Και αυτό εδώ πέρα το eyeliner είναι της μαμάς, οπότε νομίζω κάνουμε καλή αρχή για να δείξω τα προϊόντα της μαμάς μου. Είναι από την Catrice το iMatic Deep Liner Deep Black, είναι αυτό εδώ πέρα το eyeliner, πάρα πολύ ωραίο. Και το είχα και εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο σε αυτό το eyeliner το κακό είναι το packaging, γιατί είχε η μαμά μου κι άλλο, είναι αυτό μετά, είχα και εγώ και μας είχαν σπάσει όλα στο ίδιο σημείο. Τέλος πάντων, έχει αυτή τη μυτούλα, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μαύρο, σταθερό, φανταστικό, υπέροχο. Τώρα περνάμε στα προϊόντα της μαμάς. Να. Έχουμε εδώ πέρα τη Γκαλίνικο που είναι κατακριουργημένο και αυτό, BTX, peptide με 8%, τι άλλο έλεγε, ποιος θυμάται, ποιος βλέπει. Έχει μέσα Botox εφέ και τέλος πάντων. Αυτό είχε γίνει πάρα πολύ ντόρος, ναι, αυτό είναι που σας είπα τώρα, είχε γίνει πάρα πολύ ντόρος. Είναι ελληνική εταιρεία η Γκαλίνικο. Πολύ ωραία μυρωδιά, παρόλο που έχει τελειώσει, το έχει καταφάει η μάνα μου. Την άρεσε πάρα πολύ, ένιωθε ένα τράβηγμα, αρκετά ενυδατικό. Γενικά από τότε που η μαμά μου χρησιμοποιεί τέτοια πιο εξειδικευμένα, πιο καλά κρέμες, τέτοιες περιποίησεις, δεν έχει δημιουργήσει καινούργιες ρητίδες. Στις ίδιες υπάρχοντες ρητίδες έχουν γίνει πιο ομαλά. Οι ρητίδες δεν είναι ότι έχει φύγει λες και έχει κάνει μπότοξ, αλλά δεν είναι σαν χαρακές. Το επόμενο έτσι προϊόν που θα σας δείξω είναι αυτή εδώ πέρα, η κρέμα ματιών από Aurora, θέλω να την αγοράσω κι εγώ, η Euphoria, που έχει μέσα πεπτίδια, multi-peptide, oh my god, πώς το είπα, και βοηθάει για τη μείωση της λεπτές γραμμές, αυτό το puffiness που έχει κάτω από το μάτι, μαύρη κύκλη και συν έξτρα προστασία από το blue light, από το μπλε φως που βγάζουν τα πάντα όλα. Κινητό, τηλεόραση, κάμερες, φώτα, τα πάντα όλα πια. Είναι αυτό εδώ πέρα το μικρούτσικο, είναι πολύ μικρούλι, είναι 15ml, την άρεσε πάρα πολύ, το έχει ξαναγοράσει. Βλέπει ότι κάτω η επιδερμίδα της είναι πιο ωραία, πιο απαλή, πιο... Τώρα δεν ξέρω αν ένα-ένα μόνο τους θα κάνουν αυτά ή όλα μαζί που χρησιμοποιεί. Την άρεσε και για να την άρεσε το πήρε. Επίσης, το επόμενο που θα σας πω, έχω πιο καλή κριτική. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα προϊόντα της Ακάμνες. Έχω και το κουτάκι, η γλυκούλα μου τα κράτησε. Ακάμνε Lift Up Botox Treatment. Ω Θεέ και Κύριε. Είναι αυτό εδώ πέρα το χαριτωμένο μπουκαλάκι. Λες και είναι γιατροσόφι, μου θυμίζει. Έχει μέσα και... Μ' αρέσει που το κάνω, λες και έχει προϊόν μέσα. Με πιπέτα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, όταν το έπλωσε σε όλο της το πρόσωπο, μου λέει «Ζωή, νιώθω τράβηγμα». Μου έστειλε μήνυμα, «Ζωή, νιώθω τσίτος». Νιώθω ένα τσίτωμα.
Και λέει, wow, δεν το περίμενε. Την άρεσε που ένωσε ένα τράβηγμα και το βλέπει το δέρμα της να γελίζει, να είναι πιο λαμπερό, πιο ξύπνιο. Και συγκεκριμένα αυτό, γιατί δεν είμαι πολύ καλά διαβασμένη, λέει, έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα αντιγυραντικά συστοιχεία, όχι στοιχεία, συστατικά τα τελευταία, την τελευταία τεχνολογία, για άλλους τους τύπους δέρματος, εκτός από τα πάρα πολύ ευαίσθητα, είναι συσφυκτική δράση που βοηθά αποτελεσματικά στην αναδόμηση της επιδερμίδας και αναστέλλει αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά το σχηματισμό δεσίματος των νευροδιαβιβαστών, μειώνει την απελευθέρωση ακατελικής βάσης, δεν ξέρω τι είναι αυτά, και τη μείωση μυϊκής χαλάρωσης και τη χαλάρωση τους μυς, τη μίμηση της ουσίας τους μποτουλίνης, νομίζω μποτουλίνης είναι και το εφεμπότοξ που λένε κάποιες κρέμες, μειώνει τις ρητίδες γενικά και ειδικά έως 33% και τις βάθος που είναι οι ρητίδες στο μέτωπο έως και 18%. Το δημάνο μου αυτό το πήρε, λέει, ναι, και όντως κάτι κάνει. Βέβαια, με ένα και δύο μήνες, όσο τέλος πάντων κρατάει το μπουκαλάκι, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις τσακ, έχει γίνει όντως. Θα έχει ξαναγοράσει, οπότε σε ένα καινούργιο έμφυς θα σας πω. Το επόμενο που πάλι έχουμε εδώ πέρα, το κουτάκι τους, είναι πάλι από Hamnia Eye & Line Advanced Lift Up Serum. Είναι αυτό εδώ πέρα, πολύ ωραίο, και αυτό έχει αυτή την πηλίτσα εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έρχεσαι και μέχρι εδώ μέσα, όπως και τις άλλες κινήσεις που σας έδειξα. Και το συγκεκριμένο πάλι ένιωσε τράβηγμα και πολύ καλά ενυδάτωση κάτω από το μάτι και μέσα, εννοείται αυτό γίνεται για εξωτερική χρήση, έτσι. Και αυτό λέει, το εφαρμόζουμε στα μάτια με σόφρο και ρινοπαϊκές, μία με δύο φορές την ημέρα. Και τι έχει μέσα, έχει τρία διαφορετικά γυαλουρονικά, φυτικό κολαγόνο, προσφέρει υψηλότερη περιεκτικότητα γυαλουρονικού 3D+, 4+, γυαλουρονικό νατρίου, είναι μια διπλή θεραπεία μάτια ρητίδες, και ότι λέει ότι έχει το ρολόν για καλύτερη αιμάτωση, όπως σας το είπα και εγώ πριν, και ότι έχει μια πολύ σούπερ ενυδατική συσφυκτική δράση και μειώνει και τις ρητίδες και τις περιοχές από τα μάτια. Γενικά η μαμά μου άκουσε πολύ καλά λόγια, λέω, μαμά αγόρασέ τα να δούμε τι θα γίνει, και όντως είδε πάρα πολύ, και εκείνη ένιωσε κάτι το διαφορετικό, το τράβημα, το αυτό. Και το επόμενο και το τελευταίο, και έχω μιλήσει πάρα πολύ εδώ και 39 λεπτά και τα λέω υποτίθεται και γρήγορα, είναι αυτό εδώ πέρα από το Έλευσης, είναι κρέμα προσώπου με μπακουκιόλι, πρεβιωτικά και φύτο κεραμίδια. Έχει 1% μπακουκιόλι, νομίζω το 1% είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει σε κρέμες, και με αυτή η κρέμα, την πρώτη κρέμα που μου πει ζωή, νιώθω έτσι ένα τράβηγμα. Με όλη τη σειρά που είχε η μαμά και για τα μάτια και με το νερό και την κρέμα από αυτήν εδώ πέρα, μπακουκιόλι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και πρωί και βράδυ, ή μόνο το πρωί ή μόνο το βράδυ, ό,τι επιθυμείς εσύ. Και στο πρόσωπο αλλά και στο λαιμό, όλες τις κρέμες βέβαια. Ένιωσε το τράβηγμα και το δοκίμασα κι εγώ μια φορά. Μου λέει, μην βάλεις τις δικές σου, όταν ήμασταν ακόμα με τη μαμά, μην βάλεις κάποιες από τις δικές σου, δοκίμασε τη σειρά, μου πεις αν νιώθεις κι εσύ αυτό το τράβηγμα. Και όντως, και μετά το δέρμα ήταν πάρα πολύ απαλό και πελούδινο, και με ό,τι κρέμα σας έχω δείξει περιποίηση που κάνει η μαμά μου, που τα βλέπουμε μετά μαζί και στα empties, όντως η υφή και η επαλότητα στο δερματάκι της έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτά, μίλησα πάρα πολύ, 40 λεπτά. Ελπίζω να μειωθεί έστω καν 10 λεπτό αν κάτι της στο edit. Αυτά, να μην μιλήσουμε άλλο και σας κουράσω πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε κάτω στο σχόλιο αν έχετε δοκιμάσει έστω ένα προϊόν που σας έδειξα εγώ με τη μαμά μου. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο, μου πείτε αν σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Γενικά εσείς αυτό το μήνα τι προϊόν έχετε τελειώσει ή τι προϊόντα θέλετε να τελειώσετε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε. Και φιλάκια πολλά και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Φιλάκια.